Ένας χρόνος από το ξέσπασμα της πανδημίας. Ένας χρόνος που αύξησε τα βάσανα και την ταλαιπωρία του λαού. Ζήσαμε και ζούμε με το φόβο του κορονοϊού, αλλά και το φόβο της ανεργίας, της απληρωσάς, της περικοπής των δικαιωμάτων μας. Ένας χρόνος χωρίς η κυβέρνηση να πάρει ένα μέτρο για την προστασία της ζωής και της υγείας του λαού. Αντίθετα, κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει τα κέρδη του κεφαλαίου. Άφησε αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα υγείας. Τα νοσοκομεία έχουν ξεπεράσει τα όρια τους, με διασωληνωμένους ασθενείς σε απλά δωμάτια εκτός ΜΕΘ. Με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να δίνουν καθημερινά τιτάνιο αγώνα για να σώσουν ζωές. Μετατρέπει ολόκληρα νοσοκομεία σε νοσοκομεία μιας νόσου, αφήνοντας ακάλυπτους χιλιάδες ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να θεωρεί κόστος τη μαζική πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση των νοσοκομείων. Ακόμα και σήμερα που ασθενείς πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ, αρνείται την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις, κλείνοντας μαζί τους συμφωνίες και χαρίζοντάς τους εκατομμύρια ευρώ. Αφήνει απροστάτευτους τους εργαζόμενους που στηβάζονται σαν τις σαρδέλες καθημερινά για να πάνε στις δουλειές τους, μετατρέποντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε μέσα υπερμετάδοσης του ιού, θεωρώντας κόστος την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία περισσότερων μέσων. Ενώ η έλλειψη πρόληψης και ελέγχων στους μεγάλους χώρους δουλειάς τους έχει κάνει χώρους υπερμετάδοσης. Αντί να στελεχώσει τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρία και κινητές μονάδες να κάνουν τεστ, ρίχνει ξανά το μπαλάκι στο λαό και στην ατομική ευθύνη, κάνοντάς μας γιατρούς και νοσοκόμους να κάνουμε μόνοι μας τα self-test. Αυτός ο ένας χρόνος πανδημίας που δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα θα μας ταλαιπωρεί, ήρθε και σκόρπισε στους τέσσερις ανέμους τα περί αρμονικής συνύπαρξης και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας, που είναι διαχρονική επιλογή όλων των κυβερνήσεων με όποιο όνομα και αν είχα, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και όλων αυτών που πρόθυμα τους στήριξαν και τους στηρίζουν ακόμα. Η πανδημία ήρθε να ξετινάξει για ακόμα μια φορά το μύθο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Μας λέγανε πανηγυρίζοντας ότι θα έχουμε εμβόλια επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελικά δεν έχουμε επαρκή εμβόλια γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνοντας ακόμα και το εμβόλιο, πιώνει στη σκακέρα γεωπολιτικών ανταγωνισμών και μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Η κατάσταση που επικρατεί ένα χρόνο τώρα στα δημόσια νοσοκομεία με κάνει να γυρίζω το χρόνο πίσω και να θυμηθώ τις μάχες που δώσαμε εδώ, σε αυτή την πύλη, μαζί με πολλούς από εσάς, για να μην κλείσει το νοσοκομείο. Είμαστε σήμερα εδώ απαιτώντας το άνοιγμα του νοσοκομείου με πλήρη στελέχωση σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές. Ένα χρόνο τώρα ζούμε με το παραμύθι του αόρατου εχθρού και της ατομικής ευθύνης που μας βομβαρδίζουν κυβερνητικά στελέχη και τα παπαγαλάκια τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μόνο που για μας το ταξικό εργατικό κίνημα αόρατος εχθρός είναι ο ιός, αλλά ορατός, πολύ ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός. Αυτό το σάπιο σύστημα που δεν γιατρεύεται ο ιός όπως ο ιός, αλλά μόνο ανατρέπεται. Ένα χρόνο τώρα βρισκόμαστε στους δρόμους παλεύοντας μαζί με το υγειονομικό προσωπικό για μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής του λαού. Με πειθαρχημένη απειθαρχία τους είπαμε ότι εμείς τις μάσκες τις φοράμε για να προστατεύουμε τις ζωές της δικές μας και των οικογενειών μας και όχι για να κλείσουμε τα στόματά μας. Είμαστε στο δρόμο κόντρα στη βία και την καταστολή για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Η κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη την πανδημία ένα χρόνο τώρα
ψήφισε ένα κάρο νομοσχέδια που τσακίζουν τις ζωές και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ενώ από την άλλη χαρίζει δισεκατομμύρια ευρώ στο μεγάλο κεφάλαιο. Ακόμα και σήμερα που η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή το νομοσχέδιο έκτρωμα που καταργεί το 8ωρο, διαμορφώνει μισθούς 200 ευρώ, ιδιωτικοποιεί την επικουρική ασφάλιση, καταργεί την απεργία. Φέρνει νέο συνδικαλιστικό νόμο, προσπαθώντας να βάλει εμπόδια στη λειτουργία των συνδικάτων και νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε για ποια συνδικάτα το κάνει. Για να τα καταφέρει, ζητάει η Εθνική Ομοψυχία και Συνένεση. Το σίγουρο είναι ότι η Συνένεση θα βρει σε αυτούς που θα λογαριαστούν μαζί της μετά. Σε αυτούς που άρχισαν να ξυλώνουν το δικαίωμα στην απεργία, που πετσόκοψαν μισθούς και συντάξεις. Θα βρει στις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΕΣΕΕ και άλλο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Συνένεση δεν θα βρει στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και οργανωμένο λαϊκό κίνημα. Από αυτό το βήμα θέλουμε να στείλουμε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι το ταξικό συνδικαλιστικό και λαϊκό οργανωμένο κίνημα όσες μονάδες καταστολής και αν φτιάξουν, όση βία και αν χρησιμοποιήσουν, όσο και αν προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν, μας κάνουν πιο δυνατούς, πιο ατσαλωμένους, να συνεχίσουμε πιο δυνατά, πιο μαχητικά τον αγώνα μας για την προστασία της υγείας και της ζωής μας, για τα δικαιώματά μας στη δουλειά, την υγεία και τη μόρφωση. Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός στις 14 Τετάρτου, στις 7 το απόγευμα, στη συγκέντρωση στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Προετοιμαζόμαστε για τις 6 Μάη, για το γιορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας Τιμής και Μνήμης στους αγώνες και στους νεκρούς της τάξης μας της 1ης Μάη. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Καλούς αγώνες.